σε όλους σας, στους εκλεκτούς συναδέλφους από το Δημοτικό Συμβούλιο που βλέπω αρκετούς, αλλά για να μην αδικήσω κάποιον δεν θα πω ονομαστικά, γιατί ίσως κάποιος να μην μπορώ να τους αναγνωρίσω από εδώ επάνω. Καλησπέρα σε όλους εσάς, καλησπέρα στα παιδιά μας από την Ορχήστρα την Παιδική Νέων της ΚΕΔΙΣ, αλλά και από το αγαπημένο 5ο Γυμνάσιο, μιας και εγώ είμαι απόφοιτος του 5ου Γυμνασίου. Έκτη χρονιά σήμερα η Πολιτεία των Ευχών εδώ, σε αυτόν τον ανανεωμένο από πέρσι πεζόδρομο στην Οδό Δωρηλαίου. Μια Πολιτεία των Ευχών που, όπως πολύ καλά είπατε, θα έχει και ένα αποκεντρωτικό χαρακτήρα. Θα φύγει από εδώ, μιας και το κέντρο εδώ είναι πλέον το Χριστουγέννο στην πόλη μας, και θα πάει και στην Πλατεία Ελευθερίας και στην Πλατεία Κρονίου και στους πεζοδρόμους με πάρα πολλές και διάφορες και ποικίλες εκδηλώσεις. Εγώ ένα μόνο θέλω να ευχηθώ, να έχουμε τον μέγα χορηγό που είναι ο καιρός. Ο μέγας χορηγός λοιπόν φέτος να αποδεικτεί ότι θα είναι ο καιρός. Ας έχει κρύο, βροχή να μην έχουμε, ώστε να μπορούμε να έρθουμε εδώ, να ζεσταθούμε με τις δράσεις, να ζεσταθούμε με το πνεύμα. Γιατί Χριστούγεννα σημαίνει αγάπη και τίποτα άλλο περισσότερο. Έχουν φροντίσει οι διοργανωτές να έχουν επικύλο πρόγραμμα. Δεν θα σας κουράσω άλλο, να ευχηθώ να έχουμε καλή, επιτυχημένη Πολιτεία των Ευχών. Χρόνια πολλά σε εσάς, να έχουμε καλές γιορτές και να είμαστε αγαπημένοι. Και θα καλέσω τον δήμαρχό μας, τον δήμαρχο κύριο Πέτρο Αγγελίδη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στηρίζει και είναι πίσω από κάθε Πολιτεία των Ευχών. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Η Πολιτεία των Ευχών που δημιουργήσαμε πριν από 6 χρόνια και την οποία δυναμώνουμε χρόνο με το χρόνο, κατά κοινή ομολογία φέτος είναι πιο εντυπωσιακή και πιο λαμπερή από κάθε άλλη προηγούμενη χρονιά. Αυτό θα το διαπιστώσετε σε λίγο όταν ανάψουμε και όλα τα φώτα. Η Πολιτεία των Ευχών είναι έτοιμη να δώσει χαρά, διασκέδαση και ψυχαγωγία σε μικρούς και μεγάλους, με πολλές δράσεις και εκδηλώσεις, με μουσικά σχήματα, χορευτικά συγκροτήματα, με το σπίτι του Ευασίλη, με το σπίτι της Σοκολάτας, με το Καρουζέλ, με το Παγοδρόμιο, με τα Λούνα Πάρκ, με τα χιλιάδες λαμπιόνια που όλα αυτά μαζί συνθέτουν ένα παραμυθένιο σκηνικό. Το εορταστικό κλίμα του Δήμου Σερών τονώνουν εκτός από την Πολιτεία των Ευχών και πολλές παράλληλες δράσεις που θα γίνουν στο κέντρο της πόλης κατά την περίοδο των εορτών, αλλά και το ενισχυμένο χριστουγεννιάτικο εορταστικό φωτισμό που έχουμε βάλει σε όλη την πόλη. Επίσης, η Πολιτεία των Ευχών φέτος έχει και έναν κοινωνικό χαρακτήρα. Με την Εκκλησία διοργανώνουμε, θα πραγματοποιηθούν δράσεις αλληλεγγύης και προσφοράς. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλους όσους δούλεψαν για να πραγματοποιηθεί και φέτος η Πολιτεία των Ευχών. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο της ΚΕΔΙΣ, τον κύριο Τερζή, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγχαρητήρια στη Διευθύντρια της ΚΕΔΙΣ, τη Βούλα την Ιωαννίδου, που νυχθημερών ήταν εδώ και φρόντιζε για να γίνουν όλα τέλεια. Συγχαρητήρια στους υπαλλήλους του Δήμου και της ΚΕΔΙΣ. Συγχαρητήρια στους εθελοντές. Θέλω ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τον συνταγματάρχη του 10ου Συντάγματος, τον κύριο Αλέξανδρο Παπαδόπουλο, για την αμέριστη βοήθεια που μας έχει προσφέρει και μάλιστα μας έχει δώσει και μία σκηνή για να προετοιμάζονται οι καλλιτέχνες πριν βγουν εδώ πάνω. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλους. Ήρθε όμως η στιγμή για να κάνουμε την έναρξη της Πολιτείας των Ευχών. Θα μετρήσουμε όλοι μαζί από το 5 μέχρι το 0, θα ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο και ξεκινάει η Πολιτεία των Ευχών.
τις γιορτές.